αναρωτιόμασταν και οι δύο αν υπάρχει κάποια αξιολόγηση για τους διαιτητές, για τους ξένους διαιτητές, όπου έρχονται και σφυρίζουν στην Ελλάδα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποιος είναι αυτός που τους αξιολογεί και αν αυτή η αξιολόγηση σε περίπτωση που δεν είναι καλή, γιατί υπάρχουν λάθη, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος, το τι γίνεται από εκεί και πέρα. Είναι αλήθεια ότι το PowerDay.gr και κυρίως και η εκπομπή μας εδώ μαζί με τον Γιώργο, εμείς το ψάξαμε και κάναμε ρεπορτάζ με τον Γιώργο, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αξιολόγηση του διαιτητή, του εκάστοτε διαιτητή όπου έρχεται, από τον παρατηρητή του αγώνα. Από εκεί και πέρα όμως, η συγκεκριμένη αξιολόγηση, αν είναι καλή, okay, υπάρχει πιθανότητα να ξαναέρθει στην Ελλάδα. Αν είναι κακή όμως, η μοναδική τιμωρία όπου μπορεί να φάει ο διαιτητής είναι να μην τον ξανακαλέσουμε στην χώρα μας να σφυρίξει παιχνίδι. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει παντού. Ουσιαστικά η κάθε χώρα μπορεί να τιμωρήσει τους δικούς της διαιτητές, δηλαδή η κάθε ΚΕΒ, ελληνική, ισπανική, κυπριακή, γαλλική, βραζιλιάνικη, αργεντίνικη, μπορεί να τιμωρήσει τους διαιτητές της ίδιας της χώρας, και από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA ή η FIFA, ανεξάρτητα σε ποια διοργάνωση παίζουν, μπορεί να τιμωρήσει και να πάρει αποφάσεις όσον αφορά τις δικές της διοργανώσεις. Γιώργο, εμένα με άφησαν λίγο παγωτό όλα αυτά τα οποία μάθαμε σήμερα το απόγευμα. Ναι, και εγώ όταν όσο μιλούσαμε και μου έλεγες ακριβώς τι συμβαίνει, και εγώ έμεινα λίγο παγωτό. Τους κάνουμε μεγάλο κακό που δεν θα ξανασφυρίξουν στη χώρα μας άμα δεν έχουν καλή βαθμολογία. Θα τρέμουν. Και όλοι τρέμουν και όλοι προσέχουν να είναι τέλειοι. Γι' αυτό και ο κύριος Τρεϊμάνης εχθές ακύρωσε το πέναλτι, γιατί δεν ήταν πέναλτι αυτό. Γιατί σκεφτόταν ότι εγώ πρέπει να ξαναέρθω να σφυρίξω στην Ελλάδα, οπωσδήποτε, δεν θα έχω να φάω. Αυτά τώρα όλα είναι αηδίες. Εφόσον λοιπόν η UEFA επιτρέπει διαιτητές να πηγαίνουν και να σφυρίζουν σε άλλες χώρες από όχι τη δικιά τους και σε άλλες ενώσεις, τότε χώρες, θα πρέπει να δημιουργηθεί. Τότε θα έπρεπε να δημιουργηθεί και μια εποπτεία της UEFA, όπου θα έρθει, θα υπάρχει ο παρατηρητής ο Έλληνας, εννοείται, αλλά θα υπάρχει ο παρατηρητής της UEFA, ο οποίος θα πει: κύριε Τρεϊμάνης, δεν μας τα λες καλά. Δεν ήσουν καλός, βαθμολογικά από τη βάση, δεν σφυρίζεις σε ευρωπαϊκό αγώνα αυτή την εβδομάδα και την άλλη. Έτσι γίνονται. Άμα θες να είναι σωστός κάποιος διαιτητής, τον τιμωρείς. Δεν του λες: α, δεν θα ξανάρθεις στην Ελλάδα. Θα σου πει: όχι ρε φίλε, αλήθεια. Τι κακό έπαθα. Γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε σωστοί και θέλουμε να βλέπουμε και την άλλη άποψη. Είναι αλήθεια ότι ρωτήσαμε και είπαμε: ρε παιδί μου, ότι αυτό δεν δημιουργεί μια χαλαρότητα στους διαιτητές, ότι ξέρουν ότι okay, το χειρότερο σενάριο είναι ότι αν πάω στην Ελλάδα, πάω σε κάποια οποιαδήποτε χώρα και σφυρίξω και τα κάνω θάλασσα, είτε δεν θα έχω απλώς κάποια κύρωση, απλά το μοναδικό το οποίο θα πάθω είναι ότι δεν θα με ξανακαλέσουν σε αυτή τη χώρα να σφυρίξω αγώνα πρωταθλήματος. Δεν δημιουργεί μια χαλαρότητα. Και η απάντηση η οποία μας έδωσαν είναι ότι οι περισσότεροι, γιατί προφανώς αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται αδρά για να κάνουν το ταξίδι το οποίο είναι πληρωμένο, και προφανώς πληρώνονται και για να σφυρίξουν τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Νομίζω στη Super League είναι κοντά στα 3.000, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, συγγνώμη, το λέμε επιφύλαξη, είναι κάπου εκεί. Προφανώς είναι και η παραμονή και η διανυκτέρευση. Ναι, όλα είναι πληρωμένα. Αλλά το μισθό, ρε παιδί μου, είναι κάπου εκεί, κοντά στο 3.000 και λίγο πιο κάτω. Κάπου εκεί. Για τον πρώτο διαιτητή. Ναι, εν πάση περιπτώσει, κάπου εκεί. Μας είπε ότι είναι καθαρά θέμα
επαγγελματισμού. Εφόσον είσαι επαγγελματίας διαιτητής, οφείλεις να σφυρίξεις και να κάνεις το χρέος σου. Τώρα από εκεί πέρα είναι αλήθεια ότι χώρες όπως η Λετωνία και άλλες χώρες οι οποίες δεν είναι και πολύ έτσι ποδοσφαιρομάνες, ας το πούμε έτσι πιο χαριτολογώντας, μπορεί να υπάρχει και μια τέτοια νοοτροπία του στήλου ότι okay, και να είμαι λίγο πιο χαλαρός, δεν τρέχει και κάτι. Ναι, έρχεται εδώ πέρα να βγάλει ένα τριχίλερο όσο βγάζει, τέλος πάντων, και 10 ευρώ που λέει ο λόγος να βγάζει. Ναι, και 10 ευρώ που λέει ο λόγος να βγάζει, τα βγάζει χαλαρά. Ωραία. Οπότε είναι νομίζω αυτό να μην χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση. Να πω απανάνεκτο. Είναι κενό γενικότερα ολόκληρου του συστήματος, γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, είναι γενικότερα. Όχι, της UEFA. Ναι, ναι, ναι. Είναι της UEFA.